Εννοείται η επιστολή στον Γενικό Γραμματέα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία δημιουργεί η Τουρκία και τόσο διαζώσει σε όλες τους τις συναντήσεις και με τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και με μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και φυσικά με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ακριβώς τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε τις θέσεις δικαίου και την προσδοκία ότι ως ένα αναγνωρισμένο κράτος θα εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είτε τις θέσεις που αφορούν την ετοιμότητά μας να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού από εκεί όπου τις είχε οδηγήσει σε ναυάγιο η Τουρκία και βεβαίως η προσπάθεια αυτή είναι συνεχόμενη. Μάλιστα, άρα ακόμη δεν έχουμε οποιαδήποτε αντίδραση από την άλλη πλευρά. Περιμένετε, ο κύριος Γαλανός δηλώνει ότι ο Ζερσάη μαχαιρώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της αμοχώς του. Κύριε Κυριακού, νομίζω ότι όλες αυτές οι δημόσιες δηλώσεις δεν εξυπηρετούν την διεκδίκησή μας για την οποία πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι. Δυστυχώς εδώ και δεκαετίες η τουρκική πλευρά μαχαιρώνει την Κύπρο, όχι κάποιον πολιτικό ούτε κάποιον πρόεδρο, με το να μην εφαρμόζει τα γνωστά ψηφίσματα για την αμόχωστο, για παράδειγμα. Δεν είναι σημερινή αυτή η πλήρης αδιαφορία της Τουρκίας απέναντι σε ψηφίσματα, αποφάσεις, συστάσεις. Και βεβαίως η κινητοποίηση, η αναμόχλευση από τουρκικής πλευράς του προβλήματος, του ζητήματος μάλλον, όχι προβλήματος, του ζητήματος της αμοχώς του, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να μείνουμε ψύχρεμοι απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη να αποφασίσει ότι έχουν συνέπειες οι πράξεις της, οι παράνομες πράξεις της και η αδιαφορία της απέναντι στις υποχρεώσεις να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και ενδεχομένως θέλουν να στρέψουν την προσοχή αλλού, να προσθέσουν νέους εκβιασμούς όπως και απειλές όπως αυτός που κάνουν για την αμόχωστο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αξιοποιεί όλα τα μέσα που έχουμε για την άμυνά μας απέναντι σε αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας. Μάλιστα. Τώρα για το νομοσχέδιο Μενέντες και για τη δυσφορία του Προέδρου, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Προδρόμου? Φαίνεται ότι αυτή η άρση για το εμπάρκο όπλων και η προϋπόθεση για τη Ρωσία μας δημιουργεί θέματα. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε και εδώ ακριβείς. Δηλαδή, το νομοσχέδιο είναι ένα πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ορόσημο στις σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει αποδοτικά από ό,τι φαίνεται να αναβαθμιστούν, να επωφεληθεί η χώρα μας, γιατί μιλάμε για την μεγάλη υπερδύναμη και βεβαίως μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζουν πλέον την Κυπριακή Δημοκρατία, υπολογίζουν την συνεργασία που κάνουμε με την Ελλάδα και με άλλες χώρες στην περιοχή, πιο συγκεκριμένα με το Ισραήλ, μια συνεργασία ειρηνική με βάση το διεθνές δίκαιο για τη σταθερότητα. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, ναι, ναι. Υπάρχουν μάλιστα και άλλες τροπολογίες, δύο οι οποίες είναι και ενισχυτικές θα έλεγα. Η τρίτη αυτή τροπολογία σίγουρα υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Το έχει υπογραμμίσει ο πρόεδρος. Ελπίζουμε ότι δεν θα υιοθετηθεί στον τελικό νόμο, αλλά το ίδιο το νομοσχέδιο αφεαυτού ενισχύει την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν καθιστά την Κύπρο, αν θέλετε, εφαλτήριο στρατιωτικό για κανέναν και ουδέποτε ήταν πολιτική της κυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη να εμπλακεί η Κύπρος σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς είτε της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είτε των Ηνωμένων Πολιτείων, είτε οποιοδήποτε. Οι διευκολύνσεις τις οποίες πάγια παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία εξάλλου είναι για ανθρωπιστικής φύσεως δραστηριότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Προδρόμου.